Λοιπόν, σήμερα θέλω να προβάλλω την έξτρα θηλυκή μου πλευρά, να τονίσω τις καμπύλες μου και την σιλουέτα μου και να την σβήσω με το μοναδικό statement που θα μπορούσα να βάλω, την κόκκινη κόφα. Το γυαλί που θα βάλω έχει σχέση με ένα... Έχει σχέση με το concept μου βασικά και αυτό, γιατί είναι ένα concept το οποίο όπως και το στιλέτο ισορροπεί, έτσι και το concept μου ισορροπεί ανάμεσα στο business και στο party. Δηλαδή είναι ένα επαγγελματικό party, το concept που θα πάω, αλλά είναι ένα party. Και βασίζεται σε ένα αστείο ανάμεσα στους συναδέλφους που θα βρεθούν εκεί, το γυαλί. Το γυαλί το θέλω αυτό μετά, ευγενική χορηγία. Να σε ρωτήσω κάτι, θα μου απαντήσεις ειλικρινά. Ναι, μωρό μου. Το 3 το εννοούσες. Ναι, μωρή, το εννοούσα. Σε κολλάτε. Σίγουρα. Εγώ σας είπα. Κοίτα, θα σου πω, εγώ όντως ανήκω στην κατηγορία που για να με πληγώσει αλήθεια θέλω είναι αλήθεια. Στο λέω γιατί επειδή έχω υπάρξει να μου βάζουν 3 και μετά να μου λένε ότι ήμουν για 1. Γι' αυτό σε ρώτησα. Όχι, δεν ήσουν για 1. Όταν ήσουν για 2, απόψη μου, σου έβαλα 2. Ενδεχομένως, επειδή είδε η Σίλια μία διαφορά στη βαθμολογία ανάμεσα στις μέρες, να μπει και στη διαδικασία να το σκεφτεί. Ενδεχομένως, να την έβαλε στη διαδικασία να το σκεφτεί η κυρία Καραβάτου που πετάχτηκε και να της έβαλε την ιδέα. Δεν ξέρω. Believe me. I believe you, αλλά θα είσαι έτσι. Μωρή, εδώ σε έβρισα. Έχεις δίκιο τώρα. Λες να σου λέω ψέματα για τον βαθμό. Όχι, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να θέλεις να με γλυκάνεις επειδή είχαμε... Σε γλυκάνω τι, για ποιο λόγο. Επειδή είχαμε την αντιπαράθεση αυτή. Είχαμε την αντιπαράθεση, αλλά δεν θα σε γλυκάνω έτσι. Σε πιστεύω. Να με πιστέψεις, ναι. Ωραία. Είχα προβληματιστεί λίγο με το 3 της Μαρίας, λόγω του ότι τις προηγούμενες 2 μέρες ήταν λίγο κάπως αυστηρή μαζί μου. Και δεν ήταν από τα τριάρια που περίμενα. Όταν γύρισε και είπε στο πλατό ότι το εννοώ, ήμουνα λίγο ντεμή, αν και με πήγαινε λίγο στο να την πιστέψω. Μετά αποφάσισα στα backstage να τη ρωτήσω για ποιο λόγο μου βάλε όντως 3 και αν όντως το εννοούσε ή αν κάτι άλλο υπήρχε από πίσω και ήθελε να μου το πει ιδιαιτέρως κλπ. Μου το γύρισε και σε χαβαλέ. Έχει μαλακώσει λίγο και μαζί μου, όπως και εγώ μαζί της. Δηλαδή, αφήνουμε αυτόν τον χρόνο να γνωριστούμε μεταξύ μας. Οπότε μου είπε ότι ό,τι είπε και μέχρι και η βαθμολογία της όλα ήταν αληθινά. Σε αφαιρέθηκε ο βαθμός και σε είδα το πήρες πολύ cool. Το πήρα πολύ cool, γιατί όπως ακριβώς τα είπα, έτσι ακριβώς τα νιώθω. Η αφαίρεση του βαθμού από την Κατερίνα σίγουρα με ενόχλησε περισσότερο από όσο θα ήθελα να δείξω σε εκείνη τη φάση, που ήθελα γενικώς να διατηρήσω ένα επίπεδο και να μην αντιδράσω σαν παιδάκι που χτυπιέται επειδή της πήρανε το χλουφιτζούρι. Και η Κατερίνα νομίζω ότι ήταν πολύ... Ότι η Κατερίνα είναι πολύ σαφής, σωστό. Η κοπέλα, αλλά και εγώ το να με θεωρούν απειλή, να με θεωρεί απειλή μια τόσο δυνατή παίκτρια στην τρίτη μέρα, άσχετα με τις... Με τα χρόνια εμπειρίας και αυτό. Αυτό, μπράβο. Η μόδα, το στυλ αλλάζουν, τίποτα δεν μένει ίδιο. Ένα κορίτσι που δεν έχει εμπειρία μπορεί να πάρει καλύτερο βαθμό από μένα. Αλλά εντάξει, και πάλι, είναι και οι μέρες, είναι και το δεν προετοιμασία. Δεν βάζω τα χρόνια προϋπηρεσίας εμπειρίας, όπως να το πεις. Προτιμώ να με θεωρούν απειλή σε δυνατή παίκτρια, ναι. Για αυτό που είμαι τώρα. Παρά λόγω της επαγγελματικής σου. Δυνατή και απειλή, ναι. Παίκτρια για το τι ήμουν κάποτε. Λοιπόν, παιδιά, παίζουμε στα χτωμπούτα τώρα. Σε ποια κάνει το κοβάκι. Ναι. Δεν σου κάνει εσένα. Είσαι η μεγάλη αδερφή, μάλλον. Παιδί μου, έχω βάλει 2. Τώρα έχω βγάλει το ένα για να δω. Να μην μου φύγει στην πασαρέλα. Άλλη μια Εδώ είχα σκεφτεί να πάρω χαρτοτενία. Τι κάνει σε μένα, τι με εγωίσει. Αλλά δεν. Θέλω να βγάλει κάλου, σε παρακαλώ, αν γίνεται. Ευχαριστώ. Παιδιά, νομίζω ότι η σταχτοπούτα δεν είναι ανάμεσά μα. Και καλύτερα. Και καλύτερα. Θα ήταν πολύ βαρετή. Πάτε, κάντε το λίγο έτσι. Πάτα το. Το αντιλαμβάνεσαι ότι είναι 2 νούμερα μικρότερο έτσι. Δεν πειράζει, και το πόδι μου είναι το. Έτσι. Γενικά φοράτε σκλέτο παπούτσι. Όχι. Πίεσε το. Να. Γιατί γίνεται με τα σκλέτο. Πίεσε το. Δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, κάτσε να βάλω και εγώ τη μία από τις 2. Προσποίηση. Θέλω να προσποιηθείς. Έπαιζα χάντμπολ το χειμώνα. Με τα κουνιά. Το κάνω πολύ καλά. Σαν να είναι το νούμερο.
Και το, και το πόδι έτσι μέσα. Κοιτάξτε με το δικό μου παπούτσι. Α, τι ωραίο. Τι κάτσε ρε πρίγκιπας, παίρνω πίσω. Υπάρχει τέτοιο παπούτσι. Ναι, και είναι δικό μου. Είμαι τρελά ενθουσιασμένη με το challenge στιλέτο γόβα. Βρήκα την καλύτερη γόβα, έψαξα όλη την Αθήνα και έφερα αυτό. Έλα ρε, το θέλω. Φέρ' το μου πια! Α, μου κλέπει τη δόξα. Άμα είναι 38, τα πήρα. 39, θα κάνεις την πατέρα. 52 είναι. Η Κατερίνα ήθελε να μου τις πάρει τις γόβες με κάθε τρόπο και κάθε μέσο, ακόμα καραδοκή απ' έξω για να μου τις πάρει. Εγώ τις φυλάω, τσώ κάτω από το μασχάλι μου και περπατάω έτσι στα backstage, γιατί φοβάμαι μου τις πάρει. Η Ιωάννα δεν τις άρεσαν πολύ, κάτι μου λέει, δεν ξέρω. Κάτι που δεν το κατάλαβα. Κάτι έγινε και κάτι δεν πολύ καταλάβαμε μία την άλλη. Αυτό δεν το έχω πιάσει ακόμα και έχω λίγο επηρεαστεί αρνητικά με αυτό το θέμα. Της Ιωάννας. Πάντα. Θα κάνω την πασαρέλα, θα μου φύγει κανένα παπούτσι. Δεν θα φύγει. Είναι ωραίο. Άμα βάλεις κάτι μπροστά, θα βγουν βέβαια τα δάχτυλα πιο τέρμα, πίσω. Μα είναι τέρμα μπροστά, δεν βλέπεις. Τα δάχτυλα μου είναι έξω. Τι νούμερο φοράς? Εγώ 37-38 και αυτό είναι 39, αλλά είναι πολύ μεγάλη φόρμα του. Είχα ένα θεματάκι γενικά με τις γόβες, γιατί δεν έβρισκα πουθενά γόβες. Πουθενά. Εν τέλει πήρα τις ξαδέρφεις μου. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ φοράω 37. Το δικό της είναι 39 αυτό που φοράω. Έχω βάλει δύο πάτους και φεύγει όλο από το πόδι μου. Νιώθω ότι περπατάω και θα μου πέσει. Θα φύγει το παπούτσι από το πόδι και θα μείνω ξεπόλυτη. Απλά εγώ στο είπα για να μην σε πετάξουν έξω, γιατί είπανε όχι παντελόνι. Είπανε όχι παντελόνι, δεν πειράζει, εγώ αυτό βρήκα, αυτό έβαλα. Οποιοδήποτε άλλο μπορεί να φέρει κάτι άλλο. Εγώ αυτό θα του πω. Αν μπορούν αυτοί, ας μου φέρουν κάτι άλλο. Τώρα για, εγώ γυρνά παντελόνι. Λίγο, γυρνά παντελόνι λίγο. Ήρθα. Γυρνά λίγο. Η παντελόνι είμαι το εσόρχο για να πω. Εντάξει, ωραίο, δεν είναι φάνη. Πολύ ωραίο. Φάνη. Παιδιά, εντάξει, πρέπει κάπως να το καλύψω. Το παπούτσι δείχνει μεγάλο. Μετά και το παπούτσι θα το μου έλεγα. Το μπούστο φανταστικό. Τα σκουλαρίκια τέλεια. Είδα το παπούτσι μπορεί να έδειχνε μεγάλο αν μου φορείς κάτι κοντό, αλλά μεγάλο φαίνεται. Πάντως, το παπούτσι φαίνεται και στο περπάτημα. Πολύ έντονο. Ναι, αλλά όταν είμαι έτσι, ρε φίλε, δεν φαίνεται τόσο έντονο. Σήκωσε το λίγο πάλι, δεν φαίνεται τόσο έντονο. Λες να το σηκώσω λίγο, ε. Σήκωσε το. Λίγο γύρνα. Μια κουβέντα είναι αυτό. Περίμενε. Θες να σε βοηθήσω. Παιδί μου, το τζιν κάνε λίγο έτσι. Σήμερα έχω πολύ άγχος και για την κριτική. Και για την κριτική των συμπαικτριών μου, αλλά και για τους κριτές. Γιατί όλη την εβδομάδα δεν τα πήγα και τόσο καλά, οπότε θέλω να δω σήμερα το πώς θα το πάω. Ο μόνος μου φόβος πριν δω τους κριτές δεν είναι οι γόβες. Γι' αυτό τις πιστεύω πολύ τις γόβες, τις αγαπάω πάρα πολύ. Θα τις υποστηρίξω. Είναι το κραγιόν το φούξια. Γιατί δεν πρώτη φορά το βάζω στη ζωή μου, δεν φοράω τόσο έντονα χρώματα γενικά στο πρόσωπό μου. Και είναι ένα ρίσκο αυτό για μένα, θα δείξει πώς θα πάει αυτό.